Μπορούμε λοιπόν τώρα να γενικεύσουμε τα συμπεράσματα για οποιαδήποτε συνάρτηση αυτής της μορφής που μπορεί να έχει κάποιο συντελεστή έξω από το ημίτονο, ρο ας πούμε επί ημίτονο, αυτό το ρο να είναι ένας θετικός αριθμός, επί ημίτονο του ωμέγα χ και κάποιο συντελεστή μέσα στο ημίτονο, όπου και αυτό το ωμέγα βέβαια να είναι θετικός αριθμός, συν έναν οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό β. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρώτα-πρώτα αυτό το ρο που έχουμε εδώ μπροστά θα επηρεάσει τα ακρότατα, το μέγιστο δηλαδή και το ελάχιστο. Το ωμέγα που είναι μέσα στο ημίτονο θα επηρεάσει την περίοδο η οποία θα διαιρεθεί με αυτό το ωμέγα. Θα έχει περίοδο δηλαδή 2π δια ωμέγα. Και τέλος αυτό το β το έχουμε ξανασυναντήσει. Ξέρουμε ότι όταν προσθέτουμε έναν αριθμό β, αυτό σημαίνει μια κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης κατά β μονάδες στον άξονα ψ τόνος ψ. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι αν θελήσουμε αυτό να το δούμε στο σχήμα, ξέρουμε ότι η συνάρτηση F του χ ίσον ημίτονο χ στο σημείο 0, πέμπτη τιμή 0, στο π δεύτερα 1, στο π μηδενής, στο 3 π δεύτερα την ελάχιστη τιμή και είναι κάπως έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η συνάρτηση ψ ίσον ημίτονο χ, έχει περίοδο το 2π. Αυτή η συνάρτηση όμως, δηλαδή αυτή που έχει ρο επί ημίτονο του ωμέγα χ, θα έχει περίοδο 2π δια ωμέγα, που σημαίνει ότι θα είναι ένα άλλο διάστημα η περίοδος, ας υποθέσουμε ότι είναι αυτό το 2π δια ωμέγα, και για να τη μελετήσουμε, ενώ στο σκέτο ημίτονο έχουμε πει να χρησιμοποιούμε τα βασικά σημεία το 0, το π δεύτερα, το π, το 3π δεύτερα και το 2π, τώρα όλα αυτά θα πρέπει να τα διαιρέσουμε με το ωμέγα. Θα γίνει λοιπόν το 0, το π δια 2 ωμέγα, π δια ωμέγα, 3π δια 2 ωμέγα και 2π δια ωμέγα θα είναι το τελευταίο σημείο. Σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να χωρίσουμε αυτό το διάστημα σε 4 ίσα κομμάτια. Εδώ στη μέση ακριβώς θα είναι το π δια ωμέγα, αρχίζει από το 0. Το μέγιστο θα είναι στο σημείο π δεύτερα με το ωμέγα π δια 2 ωμέγα και το ελάχιστο θα είναι κάπου εδώ στο 3π δεύτερα δια ωμέγα, 3π δια 2 ωμέγα δηλαδή, που θα πάρει μέγιστη τιμή το ρο και ελάχιστη τιμή το πλην ρο. Άρα λοιπόν στο σημείο π δια 2 ωμέγα θα πάρει τη μέγιστη τιμή και στο 3π δια 2 ωμέγα, όλα αυτά τα σημεία δηλαδή διαιρούνται με ωμέγα, θα πάρει την ελάχιστη τιμή. Και έτσι λοιπόν η συνάρτηση θα είναι πάλι ημιτονοειδής. Η περίοδος της είναι 2π δια ωμέγα. Το μέγιστο είναι ρο και το ελάχιστο μείον ρο σύμφωνα με το συντελεστή. Εκείνο το β που έχουμε στο τέλος, ξέρουμε ότι σημαίνει ότι θα μετατοπιστεί αυτή η γραφική παράσταση κατά β μονάδες κατά μήκος του άξονα ψ τόνος ψ. Αυτή λοιπόν είναι η ρο επί ημίτονο του ωμέγα χ. Αυτό το β στο τέλος λοιπόν θα μετατοπίσει τη γραφική παράσταση κατά β μονάδες προς τα πάνω, που σημαίνει όλα αυτά τα 5 σημεία που έχουμε θα ανέβουν κατά β μονάδες προς τα πάνω. Δηλαδή αυτό που ήταν στο 0 θα ανέβει εδώ στο σημείο β, αυτό που ήταν στο ρο θα ανέβει στο ρο συν β, θα πάει δηλαδή εκεί, αυτό που ήταν πάλι 0 θα ανέβει στο β, αυτό που ήταν μείον 1 θα ανέβει στο μείον ρο συν β, κάπου εκεί, και τέλος στο τέλος το 2π δια ω πάλι θα πάρει την τιμή β, που σημαίνει ότι η γραφική παράσταση μετατοπίζεται ολόκληρη κατά β μονάδες προς τα πάνω. Εάν το β βέβαια είναι αρνητικό θα είναι προς τα κάτω. Αυτή λοιπόν θα είναι η συνάρτηση τελικά ψ ίσον ρο επί ημίτονο του ωμέγα χ συν το β. Το ρο επηρεάζει τα ακρότατα, το ωμέγα επηρεάζει την περίοδο και το β μετατοπίζει τη συνάρτηση. Φυσικά η μέγιστη τιμή είναι ρο συν β και η ελάχιστη είναι μείον ρο συν β.